πολλές φορές στο γάμο βιώνουμε ψυχρότητα και τα δύο μέλη της σχέσης ή ένας από τους δύο δεν θέλει τον άλλον. Δεν καταργείται η αγάπη παραμένει, όπως το λέει και η γραφή, η αγάπη μενέτο, μένει η αγάπη στο βάθος, στον πυθμένα του είναι μας. Όταν έχουμε αγαπήσει έναν άνθρωπο, παραμένει το ίζημα της αγάπης. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να χαρούμε την παρουσία του άλλου και δεν τον θέλουμε. Αισθανόμαστε πως δεν θέλουμε τον σύντροφό μας. Για ποιο λόγο δεν θέλουμε τον σύντροφό μας? Μήπως μας γύρισε η βίδα? Μήπως έγινε κάτι πάρα πολύ παράξενο, παράδοξο, περίεργο? Όχι. Απλώς ο άλλος μέσα στην καθημερινότητα μας κουράζει, κυρίως επειδή αποκαλύπτονται στην καθημερινότητα οι αδυναμίες του, και όχι απλώς αποκαλύπτονται και τις γνωρίζουμε, δεν είναι εκ της όψεως αλλά εκ της κόψεως, και αυτή η κόψη μας κόβει, μας πληγώνει, μας πονά, οι αδυναμίες του άλλου μας συντρίβουν και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουμε τον άλλον. Δεν σε θέλω. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ συνηθισμένο. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που λένε «Δεν θα χωρίσουμε, δεν θέλω διαζύγιο, απλά δεν θέλω να με πλησιάσεις ερωτικά, τέλος πάντων δεν θέλω να κάνουμε παρέα, δεν θέλω να βγαίνουμε έξω, δεν σε θέλω». Ή άλλοι επιδιώκουν το χωρισμό. Δεν αντέχουν την παρουσία του άλλου, διότι ο έρωτας και η αγάπη προϋποθέτουν τον ενθουσιασμό. Μπορούμε να πούμε για παράδειγμα ότι η ωραιότητα, η ομορφιά προκαλεί ερωτικά συναισθήματα, διεγείρει μέσα μας ερωτικά συναισθήματα. Τι άλλο, η δύναμη, το να είναι ένα πρόσωπο δυνατό, ισχυρό, να είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος ο άλλος, ένας σπουδαίος άνθρωπος με πολλά χαρίσματα, ένας άνθρωπος που να μπορούμε να τον θαυμάζουμε. Εάν μπορώ να θαυμάζω τον σύντροφο ή τη σύντροφό μου, είναι πολύ πιο εύκολο να τον αγαπώ, να τον επιθυμώ, να τον θέλω, να τον αποδέχομαι, από ότι εάν ο άλλος μέσα στην πορεία της σχέσης μου έχει δείξει τόσο έντονες αδυναμίες και τόσο πολύ έχω ενοχληθεί από τις αδυναμίες αυτές, ώστε και μόνο η μνήμη, η θύμηση του προσώπου του ή του ονόματός του, των συμπεριφορών του, της μορφής του, μου προκαλούν αρνητικά συναισθήματα, ακόμη και όταν δεν είναι παρόν ο άλλος. Τι χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε για να κρατήσουμε ζωντανό τον έρωτα, να κρατήσουμε ζωντανό το γάμο, να κρατήσουμε ζωντανή τη σχέση μας με τον άνθρωπο με τον οποίο συμβιώνουμε? Να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε αντί να τον απογοητεύουμε, να τον ενθουσιάζουμε. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει στα πρώτα ραντεβού, τι συμβαίνει? Μία αμοιβαία προσπάθεια αλληλοενθουσιασμού. Ο ένας προσπαθεί να δείξει τον καλύτερο εαυτό του στον άλλον, ώστε να τον ενθουσιάσει, να διεγείρει τα ερωτικά συναισθήματα και έτσι ο άλλος ως ερωτευμένος να παραμείνει δίπλα του. Να έχει εκείνο το άτομο, να είναι μαζί του. Τον πείθει να είναι μαζί του μέσα από τις συμπεριφορές αυτές, οι οποίες είναι ποιοτικές. Είναι συμπεριφορές που ξυπνούν μέσα μας ενθουσιασμό. Και ο ενθουσιασμός μετά φέρνει και την επιθυμία να μείνουμε δίπλα στον άλλο άνθρωπο, να μείνουμε κοντά στον άλλο άνθρωπο. Εάν ο άλλος είναι η απογοήτευσή μας, ο πόνος μας, η οδύνη μας, για πόσο καιρό θα το αντέξουμε αυτό? Δεν μπορεί να κρατήσει πολύ. Κάποια στιγμή θα σκάσει η σχέση και δεν θα μπορεί να προχωρήσει, εφόσον ο άλλος έχει γίνει ο πόνος μας και η οδύνη μας. Να πούμε τώρα και κάτι άλλο. Πολλοί σύντροφοι, όταν νιώθουν πως ο άλλος τους απορρίπτει, τότε, επειδή χάνουν τη γη κατά από τα πόδια τους, γιατί γίνεται μια στέρεη γη η σχέση, έτσι τουλάχιστον τη φαντασιώνουμε ή τη βιώνουμε, σαν ένα στέρεο έδαφος,
πάνω στο οποίο μπορούμε να θεμελιώσουμε τη ζωή μας. Όταν ο άλλος μας αρνείται και μας απορρίπτει, τότε ξυπνούν μέσα μας έντονα ερωτικά αισθήματα και θέλουμε να κατακτήσουμε τον άλλον, να αποκατασταθεί η σχέση, να σταθεροποιηθούν οι βεβαιότητες και να έχουμε την αίσθηση ότι είναι ο άλλος δίπλα μας. Δεν φεύγει, δεν μας εγκαταλείπει, δεν μας αφήνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει μεγάλη σημασία για μας να νιώθουμε ότι δεν μας απορρίπτουν. Αυτός που για οποιοδήποτε λόγο θα δεχθεί την απόρριψη, αυτός τον οποίο θα απορρίψει ο άλλος, περνά πολύ δύσκολα. Βέβαια, και ο ίδιος έχει απορρίψει τον σύντροφό του. Ή θα μπορούσε να συμβεί να είναι εκείνος που τον απορρίπτει τελείως και ζητά, ας πούμε, ένα χωρισμό ή ένα διαζύγιο. Όμως, οποιοσδήποτε βρεθεί σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να του ζητάνε διαζύγιο και να τον απορρίπτουν και να θέλουν να τον χωρίσουν, αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα και κάνει ένα τραγικό σφάλμα. Επιμένει με μια ποικιλία συμπεριφορών και τρόπων να πολιορκήσει τον άλλον για να τον ξανακατακτήσει και να ξυπνήσει στο σύντροφό του νέα ερωτικά συναισθήματα. Δηλαδή, ενώ είμαστε μαζί 3, 5, 10 χρόνια, εσύ φεύγεις, εγώ νιώθω την εγκατάλειψη, χάνω τη γη κατά τα πόδια μου και αρχίζω προσπάθειες να σε πείσω να μείνεις μαζί μου. Ξαναγίνομαι ερωτικός, θέλω να σε κατακτήσω. Αυτό είναι τις περισσότερες φορές ένα μεγάλο σφάλμα, διότι πολιορκώ κατακτητικά τον άλλον στη φάση στην οποία θέλει να φύγει από μένα. Αυτός θέλει να φύγει και εγώ τότε θυμήθηκα να τον κατακτήσω. Τότε ξαναβγάζω τον καλό θετικό εαυτό μου, τον ερωτικό, για να τον κατακτήσω, μα τώρα θέλει να φύγει. Οπότε μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Όσο περισσότερο εσύ πλησιάζεις τον σύντροφο ή τη σύντροφό σου για να τον πείσεις, να την πείσεις να μην σε αφήσει, τόσο περισσότερο ενοχλείται εκείνος, εκείνη, και θέλει να φύγει. Διότι αυτό που εσύ θεωρείς ή βιώνεις ως ερωτισμό για εκείνον που θέλει να φύγει είναι καταπίεση. Τον πνίγεις τον άλλον δηλαδή με την αγάπη σου, διότι ο άλλος είναι προσανατολισμένος στο να φύγει. Και ακόμη και αν μέσα του υπάρχει η δυνατότητα να μείνει και υπάρχει και η στατιστική πιθανότητα να μείνει, εσύ του το απαγορεύεις επειδή τον πολιορκείς για να τον κατακτήσεις. Θα ήταν προτιμότερο σε αυτή τη φάση να απομακρυνθείς, ώστε να τον ευχαριστήσεις επιτέλους έστω σε αυτό το πράγμα που σου λέει φύγε. Όμως, ιδίως ο δύσκολος, νευρωσικός, αγχώδης σύντροφος, τις περισσότερες φορές είναι και οι δύο, δεν θέλει να φύγει ιδιαίτερα όταν τον διώχνουν. Σαν το μωρό, εκεί μετά επιμένει να μείνει. Και ένα μωρό, άμα θέλει να το διώξει, θέλει να μείνει. Ενώ άμα του λες μείνει, μπορεί να θέλει να φύγει. Έτσι κάνουν και οι σύζυγοι. Όχι, εγώ δεν φεύγω τώρα. Και αρχίζει να μιμείται ερωτικές συμπεριφορές. Να στέλνει λουλούδια, να γράφει ποίηματα, να δείχνει ενδιαφέρον, να μιλάει γλυκά και τρυφερά. Μα τώρα είναι αργά. Δεν σου ζητείται σε αυτή τη φάση αυτή η συμπεριφορά. Τόσο καιρό υπήρχαν συγκρούσεις και προβλήματα μέσα στο γάμο και καυγάδες και προβλήματα. Σε αυτή τη φάση σου λέει ο άλλος φύγε. Τώρα το θυμήθηκες να μείνεις. Τώρα θυμήθηκες να βγάλεις ερωτικές συμπεριφορές. Τώρα το θυμήθηκα. Ωραία. Και καλώς το κάνεις. Αλλά δεν είναι λειτουργικό. Δεν ωφελεί ούτε εσένα ούτε τον άλλον, διότι ο άλλος δεν είναι σε θέση να σε αποδεχθεί. Δεν σε θέλει στη συγκεκριμένη φάση. Θέλει να είναι μόνος του. Οπότε, όσο περισσότερο εσύ τον παρακαλάς, τόσο πιο αδύναμος φαίνεσαι στα μάτια του και κακομύρης και ταλέπορος και μίζερος και φυσικά, κατά συνέπεια, αντιερωτικός. Δεν είσαι ερωτικός όταν παρακαλάς, δεν είσαι ερωτικός όταν σέρνεσαι από πίσω του, αλλά γίνεσαι ένας ταλέπορος, αδύναμος άνθρωπος και
Ο ταλέπορος και αδύναμος άνθρωπος δεν προκαλεί ερωτικά συναισθήματα, μπορεί να προκαλεί αισθήματα λύπησης. Μπορεί όμως να προκαλεί και αισθήματα οργής. Γιατί ο άλλος σου λέει, με καταπίεζες μια ζωή και τώρα να, με καταπιέζεις και με τον ερωτισμό που μου βγάζεις. Με το να μην με αφήνεις ήσυχη, με καταπιέζεις και με πνίγεις. Έτσι λοιπόν, αν θέλεις να έχεις μια μικρή στατιστική πιθανότητα να επιστρέψει αυτός που σε απορρίπτει κοντά σου και να σε ξαναδεχθεί, δείξε τη δύναμή σου. Μα δεν έχω δύναμη να δείξω. Νιώθω πολύ αδύναμο σε αυτή τη φάση. Εντάξει, αλλά η αδυναμία σου δεν είναι λειτουργική. Το ζητούμενο θα ήταν να δείξεις τη δύναμή σου και αυτό θα σε ωφελήσει διπλά. Πρώτον, αυξάνει τις πιθανότητες να διεγείρεις ως δυνατός άνθρωπος ερωτικά συναισθήματα στον άλλον και να επιστρέψει και να σε αποδεχθεί. Και δεύτερον, εάν δεν σε αποδεχθεί, εσύ θα έχεις να χαρείς τη δύναμη την ίδια. Και δύναμη δεν σημαίνει να κάνω bodybuilding, μπορεί να το κάνεις και αυτό. Αλλά δύναμη μπορεί να σημαίνει να κάνεις νέες δραστηριότητες, δημιουργικές δραστηριότητες, τις οποίες μπορεί να τις βαριέσαι και να μην τις θέλεις, αλλά εάν τις κάνεις, θα αυξηθούν οι στατιστικές πιθανότητες να νιώσεις καλύτερα και να δυναμοποιήσεις αυτόν τον ταλέπορο εαυτό, να τον απεξαρτήσεις από τον σύντροφο που σε απορρίπτει και να τον ευάλεις σε νέες διαδρομές, να του ανοίξεις νέες προοπτικές. Οι νέες προοπτικές είναι άπειρες. Θα διαλέξει ο καθένας τι είναι αυτό που νομίζει πως του ταιριάζει καλύτερα. Αν νομίζουμε πως δεν μας ταιριάζει τίποτα, θα χρειαστεί με το ζόρι να κάνουμε κάτι. Όπως πολλές φορές πάμε στη δουλειά με το ζόρι. Θα πρέπει να ξεκινήσω, για παράδειγμα, μαθήματα ρωσικών. Μπορεί να μάθω σκάκι, ιστιοπλοεία. Μπορεί να μάθω ταϊκβοντό ή κουνγκφού. Κάτι πρέπει να κάνω. Μπορεί να γίνω ζωντανό μέλος της εκκλησίας. Να μπω μέσα στο εκκλησιαστικό συμβούλιο μιας ενορίας. Κάτι πρέπει να κάνω για μένα. Να με ενεργοποιήσω, να με ξυπνήσω, να με απεξαρτοποιήσω από τον άλλον και να με βάλω σε μια νέα δυναμική προοπτική η οποία θα νοηματοδοτήσει την ύπαρξή μου. Και δεν θα είμαι ένας κακόμοιρος που σέρνεται πίσω από έναν σύντροφο που δεν τον θέλει και τον απορρίπτει. Λοιπόν, δεν θα βγει τίποτα με τα παρακαλετά. Δεν θα βγει τίποτα με το να δηλώνεις πόσο άσχημα νιώθεις, πόσο άσχημα αισθάνεσαι. Ούτε φυσικά με πιο πρωτόγονες συμπεριφορές επιθετικότητας και επιβολής. Ότι εγώ δεν πάω πουθενά, σε μένα θα γυρίσεις. Εγώ δεν φεύγω από το σπίτι ή δεν θα φύγεις εσύ από το σπίτι ή εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Αυτά είναι εντελώς πρωτόγωνα. Αλλά ακόμη και τα πιο εκλεπτισμένα, που είναι σε παρακαλώ μη με αφήνεις, δεν αντέχω, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα, υποφέρω ή κλαίω ή στεναχωριέμαι ή παρακαλάω ή γίνομαι ερωτικός και καλός, ούτε αυτά πιάνουν. Γιατί είπαμε ότι ο ερωτισμός, η ελκυστικότητα προϋποθέτει δύναμη, προϋποθέτει ωραιότητα, μεγαλείο. Κάτι πρέπει να δείξει στον άλλον το οποίο να είναι ελκυστικό. Αλλιώς δεν θα έρθει κοντά σου. Έτσι, αν αυτονομηθείς και δυναμοποιήσεις τον εαυτό σου, ενδυναμώσεις την ύπαρξή σου, αυτό έτσι κι αλλιώς θα έχει θετικές συνέπειες σε σένα, στην προσωπική σου ζωή, αλλά και στον άλλον. Διότι θα αισθανθεί ότι ο άλλος είναι αυτόνομος, δεν με παρακαλάει, είναι δυνατός, αρέσει. Δηλαδή είναι προτιμότερο όταν σε απορρίπτουν να βγάλεις στο Facebook μια φωτογραφία με μια πανέμορφη γυναίκα, ας πούμε, που ούτε καν την ξέρεις, απλώς μπορεί να την παρακαλέσεις να βγάλει μια φωτογραφία για να την ανεβάσεις, να τη δει η γυναίκα σου, να σε δει δηλαδή με μια κουκλάρα, ας πούμε, αγκαλιά, πιο πολύ θα την τραβήξει αυτό το πράγμα και θα ξυπνήσει το ενδιαφέρον της για σένα, παρά άμα τη στείλεις μια ανθοδέσμη με λουλούδια ή ένα ερωτικό ποίημα, ένα ποίημα που παρακαλεί, που οικετεύει. Αυτό δεν θα σε οδηγήσει πουθενά, το παρακαλετό και η οικεσία. Συνεπώς, ολοκληρώνουμε, όποιος μπορεί να προστατεύσει το γάμο του ή τη σχέση του
πριν να είναι αργά, είναι μακάριος. Προστατεύω τη σχέση σημαίνει φροντίζω να είμαι ερωτικός και ελπίζω να είναι και οι άλλοι ερωτικοί. Και έτσι να υπάρχει ποιότητα στη σχέση. Να υπάρχει ομορφιά, να υπάρχει αγάπη, ειρήνη. Έτσι, θετικά χαρακτηριστικά, ποιότητες. Κανείς δεν θα αρνηθεί την ποιότητα. Εάν τώρα έχει χαθεί αυτό το παιχνίδι και ο άλλος θέλει να μας χωρίσει, όπως είπαμε, γινόμαστε δυνατοί. Ανακαλύπτουμε τις δυνατότητές μας. Γινόμαστε ο καλύτερος εαυτός που θα μπορούσαμε να είμαστε. Όχι παρακαλώντας τον άλλον, αλλά εκπέμποντας την δύναμη και την ομορφιά. Εκπέμποντας ποιότητα. Έτσι θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να φέρουμε τον άλλο κοντά μας.